έγινε, ρε. Stop. Όπα, τι έγινε. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να αφήσω στη σημερινή περίπτωση να παίξει αυτό το συγκεκριμένο theme. Το theme που ταιριάζει σήμερα είναι αυτό. Γεια σου. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για την σειρά του Nickelodeon She-Hulk. Όχι, δεν έκανα κανένα απολύτως λάθος. Εκεί ήθελα να ανεβάσω τη σειρά και όχι στο Disney Plus. Θα το καταλάβουν βέβαια με τον καιρό το λάθος τους. Ήρθε η στιγμή, παιδιά. Εγώ προσπαθούσα να τα αποφύγω. Εσείς επιμένατε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, γιατί εγώ ακόμη το ζυγίζω. Αφού είστε εσείς έτοιμοι, τότε φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε να διασκεδάζουμε με τη σειρά She-Hulk, να σου υπενθυμίσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like, και αν είσαι καινούριος, πάτσε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσεις τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και να πω και ένα ξεχωριστό τεράστιο ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Ας πατήσουμε play. What is the responsibility of those with power? Τι έγινε, ρε παιδιά, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, έχει προειδοποιεί το διαγωνισμά. Δεν ήξερα ότι θα πες αυτή η ερώτηση. Ποια είναι τώρα η ευθύνη όσων έχουν σούπερ δυνάμεις? Μήπως να βοηθάνε τους αδύναμους? Α, όχι, δεν είναι αυτό. Μήπως να προστατεύσουν αυτόν εδώ τον πλανήτη από μια παγκόσμια δικτατορία? Ούτε αυτό. Τι είναι? Μήπως είναι κάτι πιο μεγάλο? Να προστατεύσουν ολόκληρο το σύμπαν από μια πανσυμπαντική ηγεμονία? Ποια είναι η ευθύνη? Θα σκάσω, πείτε μου. Τώρα, τι ήταν αυτό? Παιδιά, αυτές οι διαφημίσεις στα πειρατικά αρχεία μας έχουν τσακίσει, ε. And I'm guessing you're not going to be able to focus on this fun lawyer show until you know all about that, so... Όχι, Jennifer, κοπελάρα μου, δεν κατάλαβες. Δεν θα συγκεντρωθούμε γενικά σε αυτή τη σειρά. Δεν είναι απαραίτητο εξάλλου, γιατί μια σειρά για να απαιτεί την προσοχή του θεατή της πρέπει να έχει και σενάριο. Και εδώ, από ό,τι θα καταλάβετε συνέχεια, δεν. Εγώ λέω όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. A few months ago, I went on a road trip with my cousin Bruce. Όχι, μην μου βαριέσαι ακόμα. Όχι, φρέ, μικρό μου, όμορφο, ωραίο και αθώο τηλεθεατών. Δεν πιστεύω να νόμιζες τώρα ότι θα σου εξηγήσω πολύ ωραία πράγματα αναλυτικά και θα δώσω χρόνο στο σενάριο να αναπτυχθεί και στους χαρακτήρες. Ούτε καν. Γρήγορα θα σας ξεπετάξω. Μην μου βαριέσαι, εδώ σε θέλουμε, εδώ. My arm started to heal and no one thought it was... Yes, that Bruce. Καλό στον κράχτη μας, καλό στον σάκο του box του MCU, παιδιά! Τον Bruce Banner, του οποίου ο χαρακτήρας έχει τσαλακωθεί πιο πολύ και από πραγματικό Banner. It's all because, you know, I made this little device which keeps me in human form. Ο οποίος εδώ και χρόνια πάλευα με αυτή τη διπλή προσωπικότητα, ρε παιδί μου. Μία είναι ένας επιστήμονας Διάνοια και την άλλη είναι ένα πράσινο τέρας που τσαντίζεται με το παραμικρό. Είχα και μία πρώην τέτοια. Όχι Διάνοια επιστήμονα, το άλλο. Τι είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τέτοια αστεία εδώ πέρα. Αυτοί γιατί θα μας τα κάνουν τούμπανο με αυτά τα αστεία, δεν κατάλαβα. Αυτό δεν είναι δίκαιο. Steve Rogers did not have a girlfriend before he went into the service. Εδώ λοιπόν η Jennifer αναπτύσσει την θεωρία της για το αν ο Captain America είναι παρθένος ή όχι. Κάτι βέβαια που ήδη έχει απαντηθεί στο Endgame. Γιατί στο Endgame ο Captain America επιστρέφει όλες τις πέτρες αιωνιότητας από εκεί που τις πήρανε και ξαναγυρίζει στο δικό μας timeline γέρος πλέον και γεμάτος σεξουαλικά. Αλλά ας μην τους το χαλάσουμε. Ένα διαστημόπλαιο, λογικά εχθρικό, εάν κατάλαβα με τον τρόπο που πετάχτηκε μπροστά από τους πρωταγωνιστές μας. Πετάγεται λοιπόν και προκαλεί αυτό. Inhibitor. I'm bleeding. Get away. Η Jill λοιπόν, έτσι όμορφα, ωραία και γρήγορα, γίνεται Hulk. Αλλά όχι μια απλή Hulk. Θα καταλάβετε στη συνέχεια. Ή και όχι, δεν έχει σημασία. Πάμε. Εγώ μόλις πάρω 5 κιλά και απλά όχι παραπάνω και πάω να βάλω ένα τζιν που πριν μου έκανε και πάω να κάνω ένα βήμα, σκίζεται σε 5 σημεία. Και τώρα η Jennifer που μετατράπηκε σε Hulk, τα ρούχα της δεν έπαθαν απολύτως τίποτα. Κρατήστε το και αυτό στα πρακτικά. Τώρα και συντάξει, μη ρωτάς πολλά πράγματα. Μα είναι γυναίκα, είναι δυνατόν να σκίζονται τα ρούχα της, αφού είμαστε family friendly. Και σύν της άλλης, πρέπει να τη βάλουμε και μέσα σε ένα μπαρ. Τι, γιατί να τη βάλουμε μέσα σε ένα μπαρ? Πώς αλλιώς θα... I think my boyfriend's just... Oh, come on, where are you going? Let us keep you hey, we're just being friendly. Πώς αλλιώς θα έχουμε σκηνή στο 7ο μόλις λεπτό της σειράς με κακούς πέφτυλες άντρες που την πέφτουν στην ψύχρα στην Τζεν?
στο παραπέντε όμως, κυρίες και κύριοι, πριν η θηλυκή Hulk κάνει πουρέ τους γήπες, πετάγεται ο άλλος ο Hulk. Ξέρετε, ο κομπάρσος αυτής της σειράς και γενικά αυτού του σύμπαντος δηλαδή, για να σώσει την κατάσταση. Και για να περάσουμε στο επόμενο sequence της σειράς μας, που είναι η εκπαίδευση της Jennifer ως Hulk. Δηλαδή να τη δούμε να μπορεί να ανταπεξέλθει, ρε παιδί μου, στην καινούρια της ζωή. Και όπως καταλαβαίνετε όλοι, αυτή η στιγμή για τη σειρά μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάλι καλά που το καταλαβαίνετε εσείς, γιατί η σειρά μήτε που κατάλαβε τίποτα. Εδώ. Και εδώ, παιδιά, είναι η πρώτη φορά που ζηλεύω τον Tony Stark που πέθανε και θυσιάστηκε για το καλό της ανθρωπότητας. Βέβαια, εάν έβλεπε ότι έρχεται αυτό μετά, πιστεύω μια δεύτερη σκέψη θα την έκανε. Δηλαδή, αρχίζω και πιστεύω ότι το ένα δάχτυλο που έδειξε ο Dr. Strange στον Tony Stark δεν ήταν οι πιθανότητες για να κερδίσουν, ήταν ο ένας λόγος για να μην θυσιαστεί για το καλό της ανθρωπότητας. Βλέπετε, είχε πάει στο μέλλον ο δόκτωρας και είχε δει το Σίχαλ. Do we hit a spaceship? Yeah. Α, ναι, ρε, ναι! Το διαστημόπλαιο που τα προκάλεσε όλα αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα. Για να δούμε τελικά τι ήταν αυτό. It's a car in class A courier craft. They're probably trying to deliver a message. Α, δηλαδή το διαστημόπλαιο που πετάχτηκε μπροστά τους, λες και είναι μπατσικό σε καταδίωξη, τους έβγαλε από το δρόμο, τους έφερε 15 σβούρες με τα μάξι και τους έβαλε σε κίνδυνο να σκοτωθούν και οι δύο. Τελικά είναι θηλυκό και όχι εχθρικό. Μάλιστα, μάλιστα. Άρα και εγώ κάθομαι τώρα και γράφω σενάρια για το YouTube. Πάω να γράψω και κάνα σενάριο για τη Marvel. Γιατί δεν κατάλαβα. Αυτοί καλύτερη δουλειά κάνουν. Me, what happened to me? I changed. Η Jen λοιπόν εδώ συνειδητοποιεί μόλις ότι έχει σούπερ δυνάμεις, ότι μπορεί δηλαδή να μετατραπεί σε ένα τεράστιο πράσινο τέρας με σούπερ δύναμη, σούπερ ταχύτητα και αδιαπέραστο δέρμα. Cool, έτσι. So I turn into a Hulk now too. Cool, cool, ναι, εντάξει. Αλλά όχι για την Τζεν, παιδιά. Η Τζεν έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη για τους σούπερ ήρωες. No, no, I don't want to be a Hulk. Γιατί βλέπετε, το να είσαι Hulk για τη σειρά που ονομάζεται She-Hulk είναι κάτι σαν τον μικρότερο αδερφό σου σε έξοδο με τους κολλητούς σου. Κάτι δηλαδή που ντρέπεσαι γι' αυτό και δεν θες να το πάρεις μαζί σου, αλλά το παίρνεις υποχρεωτικά γιατί έχεις εντολή από τους από πάνω. You stay here until you figure out how to control your Hulk self. Well, how long is that gonna take? Άντε τώρα, τι να κάνουμε, πας στα διάλα αφού μας έτυχε, ρε παιδί μου, αυτό να γίνουμε Hulk. Άντε με βαριά καρδιά να ασχοληθούμε. Για πες μας, ρε Bruce, πόσο θα μας πάρει το εργάκι να μάθουμε του πώς να είσαι Hulk? About 15 years, give or take. 15 years? Τι! 15 χρόνια! 15, ρε στρελός! Έχεις δει, ρε, πόσο είναι το ποσοστό συγκέντρωσης των νέων σήμερα? Ακούω και 15 χρόνια! Είναι πολλά, ρε, θα μου βαρεθούν! Λοιπόν, να το κάνουμε μικρότερο, πολύ μικρότερο. Easy. Why are you talking to me like I'm a stray horse? Jen? Λοιπόν, τι να κόψουμε πρώτα. Δεύτερος Hulk αυτός. Είναι, ρε παιδί μου, απαραίτητος. Εγώ λέω πως πλέον είναι ξεπερασμένο αυτόν. Λοιπόν, δεν μας χρειάζεται καθόλου. Κόφτο, κόφτο. You don't have another guy to wrestle with for 10 years. Cool. Κομπλεδουρέ, λοιπόν, μας έχουν μείνει άλλα 5 χρόνια και πάλι είναι πολλά, πολλά. Λοιπόν, κόψε, κόψε, τι άλλο μπορούμε να κόψουμε? You still can't control when you transform. Όπα, κάτσε. Ο παλιός ο Hulk δεν μπορούσε να μεταμορφωθεί όποτε αυτός ήθελε. Έπρεπε να νευριάσει για να μεταμορφωθεί σε Hulk. Και μετά για να ξεγίνει και να γίνει πάλι ο Bruce Banner έπρεπε να του τραγουδάνε ένα νανούρισμα, συνήθως η Scarlett Johansson χαϊδεύοντας το χέρι, που εγώ βέβαια το βάζω στα θετικά του να είσαι Hulk. Αλλά όλο αυτό, ρε παιδιά, είναι πολύ χρονοβόρο. Μήπως να του δώσουμε δρόμο και αυτονού. No, I'm doing this. Okay, this is completely new territory. Κινησάρα, φόβο έχουμε πάρει φωτιά, ε! I guess we can just skip all that then. Έχω τρελαθεί, μιλάμε με τα skills μας. Έλα, προχωράμε. Λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να δικαιολογήσουμε γιατί, ρε παιδί μου, η She-Hulk μπορεί να τα σκυπάρει αυτά τα 15 χρόνια. I'm great at controlling my anger. I do it all the time. Όπα, κάτσε. Πού το πας? When I'm catcalled in the street, when incompetent men explain my own area of expertise to me. Δηλαδή, η Jennifer μπορεί να ελέγχει τα νεύρα της και να μετατρέπεται σε Hulk όποτε θέλει, επειδή είναι απλά γυναίκα. Καλά κατάλαβα. Αυτό θέλετε να μου πείτε? So, I'm an expert at controlling my anger because I do it infinitely more than you. Καθίστε λίγο να το ξαναπούμε για να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Η Jennifer μπορεί και ελέγχει τα νεύρα της γιατί αυτό το κάνει συνεχώς επειδή της την πέφτουν συνεχώς οι κακοί πέφτυλες άντρες και γιατί ανίκανοι άνδρες εννοείται πάλι
της λένε πώς να κάνει τη δουλειά της. Μόνο οι άνδρες ανίκανοι την ενοχλούν όταν της λένε πώς να κάνει τη δουλειά της. Οι γυναίκες δεν λένε ποτέ σε κανέναν τίποτα. Εντάξει, ας το προσπεράσω αυτό. Ας το προσπεράσω γιατί, okay, μπορεί να υπερβάλλω κιόλας. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν κατάλαβα λάθος. Because I do it infinitely more than you. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας μιλήσω σοβαρά και θα το πω από τώρα για να ξεκαθαρίζει το θέμα. Δεν είμαι κανένας ειδικός για να μιλήσω για αυτά τα θέματα, δηλαδή περί φεμινισμού και όλα αυτά που προβάλλει συγκεκριμένη σειρά. Θεωρώ δεδομένο στο 2022 που ζούμε πως πρέπει τα δύο φύλλα να αντιμετωπίζονται ως ίσα. Επίσης, θεωρώ δεδομένο τον αλληλοσεβασμό στην εποχή μας, δηλαδή τον σεβασμό μεταξύ των δύο φύλων, μεταξύ δύο διαφορετικών φυλών, μεταξύ δύο ανθρώπων που έχουν ένα ηλικιακό χάσμα. Προς Θεού, ο σεβασμός, ρε παιδιά, είναι κάτι που πρέπει να υπάρχει γενικά, παντού και πάντα. Το μόνο που θέλω να πω σαν Θωμάς, σαν άνδρας, βάλτε ό,τι ταμπέλα θέλετε εδώ πέρα, είναι πως με τέτοιες εμετικές τακτικές όχι δεν λύνεται το πρόβλημα που όντως υπάρχει και πρόβλημα ανισότητας αλλά και γυναικείας κακοποίησης ακόμη και στις μέρες μας, πολύ σοβαρό κιόλας, αλλά το κάνετε ακόμη χειρότερο. Με αυτές τις τακτικές τύπου ηρωνία, μηδενισμός και οφθαλμός αντί οφθαλμού, σίγουρα χειροτερεύετε την κατάσταση συγγραφής αυτής της σειράς. Και όχι, δεν δίνεται σε κανέναν να καταλάβει το πραγματικό πρόβλημα που όντως υπάρχει. Αντιθέτως, δημιουργείται μεγαλύτερη ένταση σε ένα πρόβλημα που χρειάζεται ακριβώς το αντίθετο. Με άλλα λόγια, κάποιος πρέπει να σας σταματήσει γιατί είστε επικίνδυνοι. Με το να ειρωνεύεσαι τον Κωστάκη και τον Γιαννάκη, δεν πρόκειται ποτέ να τον κάνεις μεγαλώνοντας να γίνει σωστός άνδρας και να σέβεται το αντίθετο φύλο. Ούτε θα κάνεις καλύτερες γυναίκες μεγαλώνοντας το Μαράκι και το Κατερινάκι βλέποντας αυτή την αηδία. Αντιθέτως, μεγαλώνοντας με τέτοιες τακτικές, θα γίνουν ηρωνικά κολόπεδα. Αυτά από εμένα. Άμα θέλετε να δείτε ένα πολύ ωραίο μήνυμα για το τι εστί γυναικείος δυναμισμός και γυναική ανισότητα, μπορείτε να δείτε την τρίτη ταινία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που κυκλοφόρησε το 2003 και όχι αυτό τον εμετό του 2022. Ευχαριστώ. Άστα ρε μπρους, άστα. Μη ζητάς τίποτα. Σάμπος, πρόκειται να σε ακούσει και κανένας. Τι νομίζω ότι είσαι ρε, κανένας πρωταγωνιστής. Κοίτα ρε, κοίτα που θα μας κάνει και μαγκές. Σουλά, βάλτε να τρώει μια τούμπα ρε να μάθει φούσκα. Yes! Ε? Πώς σας φάνηκε, ο Hulk που κάποτε είχε κάνει αυτό τώρα τον παίρνει σβάρνα ένα τσιπάκι. Ε, χιούμορ, ε, σατανά, αυτό σκέφτεστε ρε. So, now I'm gonna go win this case. Άρα, τώρα που βρήσαμε τους άντρες, σκυπάραμε 15 χρόνια και δείξαμε το πόσο δεν θέλουμε, δεν μας αρέσει να είμαστε Hulk, πάμε να σετάρουμε τον κακό μας. Don't screw this up, Walters. Είδου, αυτός είναι ο κακός της σειράς μας, κυρίες και κύριοι. Τι να περιμένω, όχι, δεν περιμένω καθόλου. Αυτός είναι, σας λέω. Ladies and gentlemen of the jury. Τι, γι' αυτό μου πάτε να περιμένω. Α, νομίζετε ότι η κακιά της σειράς μας είναι η Titania που μόλις μπήκε στο δικαστήριο σπάζοντας τον τοίχο. Ούτε καν, παιδιά, αυτή εδώ είναι για ξεκάρφωμα. Ο κακός της σειράς μας είναι ένας. There's a hot chick over there, I'm gonna go talk to it. Όχι αυτό συγκεκριμένα, αλλά όλοι οι όμοιοι του, οι άνδρες. Ναι, 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 το είπα και θα το δικαιολογήσω. Ξέρετε ότι ποτέ δεν λέω κάτι στον αέρα. Ξεκινάμε απαλά. So, this chick, pretty decent, turned into a hulk. Like a chick hulk. Ε, λοιπόν, ο κακός άνδρας που κάνει σεξιστικές δηλώσεις στην τηλεόραση και τις βγάζει και ένα όνομα που δεν αρέσει καθόλου στην Τζένιφερ. Είπαμε, παιδιά, θα ξεκινήσουμε απαλά. Συνεχίζουμε. But don't you think it's a little unsportsmanlike to suddenly debut superpowers just to drum up publicity for yourself? Ο κακός άνδρας που τη θεωρεί ανίκανη για τη δουλειά της και της την λέει ακόμη και τώρα που απέκτησε σούπερ δυνάμεις. No, Jen, I'm sorry. I have to let you go. Wait, you're firing me? Εντάξει, κλεισέ, ο κακός άνδρας εννοείται εργοδότης που την απολύει. You're gonna fire him. Chad. Chad. So I got promoted to manager over at the Best Buy. Ο κακός βλάκας ξάδερφος που την κοροϊδεύει που την απέλυσαν από τη δουλειά της ενώ αυτός πήρε προαγωγή στη δική του. Employed and promoted, right? Εντάξει, παιδιά, τι, θέλετε κι άλλα.
Έχει κι άλλα. Are you saying that instead of having a conversation with your wife, you kill yourself to get out of the relationship? Whoa, whoa, whoa. Ο κακός σούπερ ήρωας άνδρας που προσποιείται ότι πεθαίνει για να γλιτώσει από τις συντρόφους του. I got him! Come on, I got him! Robin as guardian construction worker? Οι κακοί άνδρες με τα υπερσύγχρονα όπλα που τις κάνουν ντου στο δρόμο για να τις κλέψουν το αίμα της. I'd like to offer you a job. You start Monday. Και ο άνδρας που τις προσφέρει δουλειά ενώ όλοι οι άλλοι τις αρνούνται. Ω, όπα, τι έγινε ρε. Αυτό είναι θετικό, τι πάθατε. That means I'll expect you to be at work and in court as the She-Hulk, not as a normal person. Α, άντε μπράβο και ανησύχησα. Έτσι εξηγείται παιδιά, γιατί ο άνδρας εργοδότης θέλει την Τζεν στην δουλειά, όχι σαν απλή Τζεν, αλλά σαν She-Hulk. Κάτι που η ίδια η Τζεν δεν είμαι σίγουρος ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι το συχαίνεται. Και είναι και λογικό παιδιά, γιατί έχει εύλογα ερωτήματα η γυναίκα. Do the Avengers offer healthcare? Για πείτε μου, προσφέρουν ασφάλεια υγείας οι εκδικητές σε άτομα που είναι σχεδόν αθάνατα. Για πείτε μου, γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Maternity leave, a pension, are they even paid? Για πάντα μας, τι λες, τι. Είναι πολύ cool το να είσαι εκδικητής, σούπερ ήρωας και να σώσεις τον κόσμο. Ρε άστα αυτά τώρα, άστα αυτά, σου έκανε μια ερώτηση κοπέλα. Σύνταξη παίρνεις. Σε περίπτωση δηλαδή που ζήσεις ένα άλλο timeline και γυρίσεις αυτό πίσω γέρος. Με το εφόπαξ τι γίνεται. Εγώ παιδιά σας τα έλεγα ότι ο Θάνος είχε δίκιο, δεν με ακούγατε. Hi there, I'm Pug. I'm also in the Superhuman Law Division. Μη μου πείτε ότι αυτός είναι ο ίδιος ο ηθοποιός που παίζει τον Προμήθειος στη σειρά Arrow. Για κάτσε να δω. If I die, everyone you care about dies. Hi there, I'm Pug. Αυτός είναι. Παιδιά, από εδώ και πέρα επίσημα η σειρά She-Hulk μπορεί να ονομαστεί σε αποτεφρωτήριο καλών χαρακτήρων. Γιατί ξεκίνησε με τον Bruce Banner, που εντάξει, αυτή τη δουλειά έχει προλάβει να την κάνει το Endgame πριν από τη σειρά She-Hulk. Συνεχίζει με τον Prometheus, μάρε θα μάει από άλλο σύμπαν. Δεν με νοιάζει ρε, εγώ τον Σεγκάρα τον είχα μάθει Prometheus, τώρα μου γκρεμίστηκε ένα κάστρο. Και εννοείται ότι το αποτεφρωτήριο She-Hulk μόλις άνοιξε και σας περιμένει. Επόμενος πελάτης, Emil Blonsky. Jennifer Waters. First off, namaste. Θυμάστε μήπως κυρίες και κύριοι τον πολύ αντιπαθητικό κακό της ταινίας Incredible Hulk? Το αντιπαθητικό το είπα για καλό, μην παρεξηγιόμαστε. Ξέρετε για ποιον λέω, για αυτόν που και αυτός μετατρέπεται σε ένα πράσινο τέρας, τον Abomination. You won't be seeing much of him about. Δεν θα το ξαναδείτε. I've completely transformed myself, you know, physically, but also spiritually. Γιατί το αποτεφρωτήριο She-Hulk ήρθε να κάψει και τον Abomination και μας έφερε έναν έτσι πιο vegan γιογκίνι Emil Blonsky. The Hulk. You know, I tried to kill him. It wasn't personal or anything. I was under direct orders from your government. Άρα, τι σε κερνάει ρε αυτή σειρά, τι σε κερνάει. But then you went on a destructive rampage in Harlem. That wasn't sanctioned by the government. Α, μπράβο, πες τα ρε Τζένιφερ. Yeah, because they pumped me full of that super soldier serum. Α, όχι, όχι, Μπλόνσκι, αυτό τώρα είναι ψέμα. Είναι ψέμα ρε φίλε. Εσύ ανάγκασες τον επιστήμονα με το πιστόλι στον κρόταφο να σου περάσει τον ελαττωματικό ορό που σε μετέτρεψε στον Abomination. I thought I was the good guy. I thought I was gonna be, you know, Captain Bloody America. Όχι, πες την αλήθεια. Απλά ήσουν ένας ψωνισμένος στρατόκαυλος που ήθελες να είσαι καλύτερος και δυνατότερος από όλους, γι' αυτό τα έκανες όλα αυτά. Και τώρα δεν θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέρουμε. Now that very threat is held up as some kind of hero and I'm locked up in here. Ρε εσύ σοβαρά τώρα, πάτε καλά. Καταλαβαίνω ότι θέλετε να χώσετε τον Abomination στους Thunderbolts, αλλά τουλάχιστον κάντε σωστά. Τι βλακίες μας τσαμπουνάτε εδώ πέρα. Ο τύπος ήταν από την αρχή της ταινίας The Incredible Hulk σκατόψυχος. Το μόνο που έκανε ο ρος του σούπερ στρατιώτη είναι να τον κάνει ακόμη πιο σκατόψυχο από ό,τι ήταν. Την ψώνισε τελείως με άλλα λόγια. Τώρα τι προσπαθείτε να μας πλασάρετε ότι ήταν ο αδικημένος της υπόθεσης, αφού δεν κολλάει αυτό το πράγμα. You coming to LA anytime soon? Yeah, probably not for a minute. I got some things I gotta take care of. Α, να και κάτι καλό παιδιά. Στα καλά νέα της υπόθεσης, ο Hulk γλίτωσε τα υπόλοιπα 7 επεισόδια της σειράς γιατί έφυγε στο διάστημα. Κάτι είναι γι' αυτό. Όμως παιδιά, πάνω που μαθαίνουμε ένα καλό νέο τσακ, εμφανίζεται ένα κακό.
You want to explain to me why you failed to mention that you not only escaped from prison, but you were also recorded doing so? Γιατί γίνεται στην πιάτσα γνωστό ότι ο Abomination έκανε μια guest εμφάνιση στο Shang-Chi και τώρα έχει προβλήματα με τις αρχές. Ή και όχι, γιατί λέει η σειρά ότι αναγκάστηκε να βγει από το κελί του. Who forced you to escape this insanely high security prison undetected? Αχ, σας παρακαλώ, μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό αναπάντητο. Μπορούμε να το προσπεράσουμε, επειδή μου να το πηδήξουμε, να κάνουμε σαν να μην το είπαμε ποτέ. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα να με μάθουμε ότι... Wong, just Wong. Όχι, Θεέ μου, γιατί. Τι σου έχω κάνει, πες μου! I just want to make sure that you don't think this is one of those cameo every week type of shows. It's not. Ναι, εντάξει, Jennifer, τι να κάνεις κι εσύ, σε έχουν βάλει φρεκαημένη και σένα να λες τέτοιες βλακίες, μπας και δικαιολογήσουν αυτή την ιδέα που έχουν φτιάξει. Είναι λογικό να βάζουν μέσα guest stars, μπας και δει κανένας αυτό το πράγμα. Except Bruce and Blonsky and Wong. Αλλά τουλάχιστον να το κάνανε και σωστά να πεις πάει στο διάλογο. Εδώ μιλάμε, είναι ότι φάμε, ότι πιούμε και το αρπάξει ο κόλος μας. Just remember whose show this actually is. Και μήπως θέλετε να μιλήσουμε για αυτό το περιβόητο, το ρημάδι, το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου. Ξέρετε, αυτό που μας τα είχα κάνει τούμπανο, ότι είναι η πρώτη σειρά Marvel που το κάνει, ενώ πριν λίγους μήνες το έκανε και στο WandaVision. Ακόμη και αυτό, παιδιά, το She-Hulk τις περισσότερες φορές, γιατί δεν το κάνει όλες, το κάνει λάθος. Και όταν λέω λάθος, εννοώ ότι τις περισσότερες φορές το σπάσιμο αυτού του τέταρτου τοίχου δεν έχει κανένα απολύτως ουσιαστικό νόημα. Γιατί το σπάσιμο του τέταρτου τοίχου, παιδιά, πρέπει πρώτον να το κάνει σε σωστές στιγμές, με σωστή κινηματογράφηση και επιπλέον το χρησιμοποιεί μια ταινία ή μια σειρά αυτό για να εξηγήσει πολύ έξυπνα στο θεατή ή μάλλον να εκφράσει πράγματα ο πρωταγωνιστής που τα αισθάνεται και ο θεατής της ταινίας. Και όχι για να δικαιολογεί τις αηδίες που γίνονται. Να, δείτε εδώ, η Τζένιφερ έχει αφήσει το τιμόνι του εν κινήσει αμαξιού της και δεν κοιτάει μπροστά της, αλλά δεξιά για να μιλήσει στο κοινό και να σπάσει τον τέταρτο τοίχο. Εντάξει. Και τον τέταρτο τοίχο να μην έσπαγε. Θα έσπαγε σίγουρα τα μούτρα της που κοιτάει αλλού ηλίθεια. Και δεν νοείται να λείπω από τη σειρά She-Hulk, μη σας πω, γι' αυτό και μόνο φτιάχτηκε το τρολ, ο χλεβασμός, το φτύσιμο στη μάπα σε όσους fans λένε ότι σιγά σιγά όλοι οι super heroes αρχίζονται και μετατρέπονται σε γυναίκες. Άμα έχατε ένα κουτάκι κενό, βάλτε ένα τσεκ ακόμη. Everything Mr. Blonsky told you is factual. I extracted him from the prison against his own wishes. Θέλω ρε παιδιά, θέλω πάρα πολύ, σας μιλώ ειλικρινά, με όλη μου την καρδιά θέλω να χαρώ που βλέπω τον Wong για άλλη μια φορά μπροστά μου, αλλά δεν γίνεται, τέλος πάντων. Για πες μας ρε Wong, γιατί αναγκάστηκες να βγάλεις από το κελί του τον Blonsky? Because I required a worthy opponent, part of my training to become Sorcerer Supreme. Δηλαδή, Wong, σε όλα τα σύμπαντα που μπορείς να πας, ακόμη και στην δική σου περίπτωση, δηλαδή στο δικό σου σύμπαν, σε όλους τους πλανήτες που μπορείς να πας, δεν βρήκες κανέναν άξιο αντίπαλο και έπρεπε οπωσδήποτε να βγάλεις τον Blonsky από τη φυλακή. Δεν υπήρχε δηλαδή. Έχουν χαθεί όλοι οι άξιοι αντίπαλοι από όλο το σύμπαν. Μόνο ο Blonsky υπάρχει. Okay, yeah. Άμα αυτό, παιδιά, εσείς το λέτε σενάριο, τι να σας πω. Μπράβο σας. Δηλαδή, να σας το πω κι αλλιώς. Αν ο Kevin Feige πήγε και διάβασε αυτό το σενάριο και είπε είμαστε OK, το προχωράμε, δεν χαλάει τίποτα στο σάγκα. Συγγνώμη, αλλά αρχίζει αυτός ο ίδιος και χαλάει. Βέβαια, αυτό δικαιολογείται πιο μετά, θα καταλάβετε. We hereby grant Mr. Blonsky's release on parole effective immediately. Και αυτό ήταν ο vegan Yogini Blonsky είναι ελεύθερος με περιορισμούς, ο Wong επιστρέφει πίσω στο καμαρτάζ και η Walters συνεχίζει να κάνει τη δουλειά που ξέρει. Να συχαίνετε δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με το όνομα She-Hulk. Όσοι έχετε δει τη σειρά τώρα θα παρατηρήσετε ότι πήδηξε εντελώς την δικαστική υπόθεση με έναν σγκαρδιανό elf που αλλάζει μορφές γιατί χεστήκαμε, δεν μας νοιάζει. Τώρα ξέρω, μερικοί θα αρχίσουν να γράφουν από κάτω «Έθα μας, σιγά πως κάνεις έτσι, αυτό είναι χιούμορ, τρολ, είναι χαβαλές ρε παιδί μου». Όχι παιδιά, για μένα αυτό δεν είναι χιούμορ, ούτε τρολιά, ούτε τίποτα. Τρολιά θεωρείται ας πούμε το project Deadpool, που να ξέρετε ότι ούτε αυτόν τον project είμαι fan. Αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι αυτό που θέλουν να κάνουν, το κάνουν σωστά, άσχετα αν εμένα δεν είναι του γούστου μου. Και σας έχω κι άλλο παράδειγμα ακόμα καλύτερης σωστής τρολιάς από τις ταινίες Deadpool. Η σειρά The Boys στο Amazon Prime. I cannot wait for this to be over so I can go back to being a normal, anonymous lawyer. Και ακούστε παιδιά πως πάει η φάση μέχρι τώρα. Έχουν περάσει 3 επεισόδια της σειράς She-Hulk και το μόνο που σου έχει πλασάρει μέχρι εδώ είναι
το πόσο δεν θέλει η πρωταγωνίστρια να είναι Hulk και κατ' επέκταση σούπερ ηρωίδα, για τις δυσκολίες του να είσαι σούπερ ήρωας και για τον νόμο του κράτους που πλέον για κάποιο λόγο πρέπει να πιάνει και αυτούς που έχουν σούπερ δυνάμεις. Οι οποίοι τώρα κατά ψέματα όλοι στην πραγματικότητα τον νόμο έτσι θα τον αντιμετώπιζαν. Just admitted to facilitating a prisoner escape, which is a crime. I must depart. Έτσι ακριβώς. Επέστρεψε, λέει, ο Abomination στο κελί του, παρόλο που του είπε ο Wong να πάει στο κάμαρτάς μαζί του και να το γλιτώσει όλο αυτό. Γιατί, ποιος ο λόγος? Αφήστε από το εγώ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Απλά γίνονται πράγματα, παιδιά. Και δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, γιατί αν υπήρχε κάποιος ουσιαστικός λόγος, στο τέλος της σειράς δεν θα γινόταν αυτό. What's the guest policy at Carpetage? It's shared fridge. Kind of all one with everything. Μπορείστε. Τώρα γιατί πάει δηλαδή και πριν δεν ήθελε να πάει? Μην το κουράζετε, γιατί το έχω κουράσει κι εγώ πολύ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως νόημα σε όλα αυτά που γίνονται στη σειρά. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και η ίδια σειρά. This is a mess. None of these storylines make any sense. Άναγιά σου, να και σε κάτι που συμφωνούμε επιτέλους, Τζένιφερ. Donny Blaze! Στο τέταρτο επεισόδιο τώρα, η σειρά καταπιάνεται με έναν κομπογιανίτη φτηνιάρη μάγο που χρησιμοποιεί τις μυστικιστικές τέχνες για την παράστασή του και υποπέπτει σε πολύ σοβαρά λάθη. Μια ιδέα που πρέπει να παραδεχτώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, μετά κατάλαβα ότι ακόμη και αυτήν την ωραία ιδέα, οι σεναριογράφοι την πήραν και την πέταξαν στα σκουπίδια. This Walters, from a legal situation of the greatest importance. Γιατί αντί να πάρουν αυτή την ιδέα με τον φτηνιάρη μάγο και να βάλουν τους θεατές, ρε παιδί μου, οι οποίοι περνάνε από τις πύλες και εξαφανίζονται ή πηγαίνουν σε επικίνδυνα μέρη, να τον μηνύουν, να πηγαίνουν δηλαδή στην Τζεν και να ζητάνε δικαστική βοήθεια, βάζουν τον Wong να πάει να ζητήσει δικαστική βοήθεια από την Τζένιφερ. Ο Wong, ο Sorcerer Supreme αυτού του σύμπαντος. The Sorcerer Supreme, Master of the Mystic Arts, Leader and Former Librarian of Carmitage. Yeah. Πάει σε μία δικηγόρο για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα με έναν άλλον φτηνιάρη μάγο. Και αφιερώνεται σε αυτό το πράγμα ένα ολόκληρο επεισόδιο. Απλά μπορούσε να πάει ο Wong να του πάρει το Sling Ring και όλα θα λυνόντουσαν σε κάτι λεπτά. I'm having an issue with a magician. Αν λοιπόν την έκαναν ανάποδα αυτή την ιδέα, όλα θα ήταν καλά, τώρα δεν το έκαναν. Και να σας πω και κάτι, κάθε σειρά ή ταινία έχει δικαίωμα να κάνει την πάρτη της ό,τι θέλει. Αυτό δεν μπορεί να της το πάρει κάποιος σαν δικαίωμα. Δεν έχει όμως κανένα δικαίωμα να καταστρέφει άλλες. Wait, this is the one where they kill Adriana. You just ruined that. Το χάλασε και σε εσένα, Wong, και στα εκατομμύρια των θεατών που είδαν αυτό το κολοεπισόδιο. Για ποιο λόγο, βρε γιδοβοσκή, να κάνετε spoil σε μία σειρά μια άλλη σειρά? Αυτό τώρα εσείς το θεωρείτε αστείο? Είναι χαβαλέστορο όλο αυτό? Και μερικοί, ρε παιδιά, μου λέτε πως η αυτή η σειρά έχει χιούμορ. Σκατά έχει! Ντροπή, ρε εσείς, ντροπή. Δηλαδή, επειδή εσείς βγάλατε μια κουράδα, πρέπει να καταστρέψετε και τα άλλα καλά project. Και εδώ πέρα δεν μιλάμε και για μια οποιαδήποτε σειρά. Μιλάμε για το The Sopranos, για μία εκ των καλύτερων σειρών όλων των εποχών. Δηλαδή, δεν μας έφτανε ο Tom Holland που είχαμε στην πραγματικότητα με τα spoils. Τώρα θα έχουμε και αυτήν εδώ μέσα στο MCU. Ουστ! Show me your match profile. No. Τι γίνεται, παιδιά, όταν δεν πληρώνει το Tinder για διαφήμιση στο Disney Plus? Oh my god. Και γένετο Matcher. Το οποίο Matcher, παιδιά, είναι ένα application γνωριμιών στο οποίο η Jennifer βγαίνει μόνο με κακούς, ηλίθιους, τσιγκούνιδες, φετιχιστές άντρες που τους αρέσει μόνο η She-Hulk και όχι η Jennifer. Who are you? Jen, I made breakfast. Yeah, I'm gonna go. Ναι, ναι, παιδιά, δυστυχώς η απλή Jen δεν αρέσει σε κανέναν. Αναρωτιέμαι, βέβαια, εγώ, τελικά η Jennifer είναι αυτή που ξέρει από διαχείριση θυμού επειδή της την πέφτουν συνεχώς οι άντρες, όπως είπε και έγινε κιόλας στο πρώτο επεισόδιο, ή δεν αρέσει σε κανέναν? Τι από τα δύο ισχύει? I've got court documents filed by Titania Worldwide LLC. Titania? Α, ναι, παιδιά, και αυτό είναι το μόνο δικαστικό πρόβλημα το οποίο στέκει στη σειρά. Αλλά και πάλι, ποιο σχέστηκε? Γιατί ξαφνικά, παιδιά, εμφανίζεται η τύπισσα που εισέβαλε στο δικαστήριο στο πρώτο επεισόδιο της σειράς. Έσπασε έναν τοίχο, γκρέμισε τα πάντα εκεί μέσα, έπαιξε ξύλο με την She-Hulk, την μάζεψαν οι αστυνομικοί,
αλλά τώρα για κάποιο λόγο είναι ελεύθερη. Και όχι μόνο είναι ελεύθερη, είναι και επιχειρηματίας. Και όχι απλά είναι επιχειρηματίας, διεκδικεί και το brand name She-Hulk. Kind of a bummer way to end this episode. I bet there's a fun tag. Όχι, καλή μου Jennifer, δεν θα είχα βαλέ. Επί τη ευκαιρία να το πω εδώ πως η Τατιάνα Μασλάνη, που είναι η πρωταγωνίστρια της σειράς μας, η She-Hulk δηλαδή, είναι πολύ συμπαθητική και σαν φυσιογνωμία, αλλά και σαν ηθοποιός. Προσπαθεί η γυναίκα να κάνει όσο καλύτερα τη δουλειά της γίνεται. Και πραγματικά δεν ξέρω πώς καταφέρνει στο τέλος να βγαίνει αλόβητη από όλο αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, μπράβο για τη δουλειά σου, Τατιάνα μου γλυκιά. The court finds in favor of Jennifer Walters, aka She-Hulk. Τελικά η Jennifer κερδίζει αυτή την υπόθεση με το όνομα She-Hulk. End of story. Σας γλίτωσα μισή ώρα από την πολύτιμη ζωή σας και θα σας γλιτώσω κι άλλη. Λοιπόν, αυτή η ίδια η Titania πηγαίνει καλεσμένη σε ένα γάμο μιας συγγενή της Jennifer και εκεί παίζουν ξύλο πάλι μεταξύ τους και γίνεται αυτό. Ναι, ναι, πριν λίγο η τύπης έφαγε γεμάτο μπουκέτο στη μάπα από τη She-Hulk και δεν έπαθε τίποτα, αλλά λίγο μετά απλά σκοντάφτει, πέφτει κάτω με τα μούτρα και σπάνε όλα της τα δόντια. Good job! Και τώρα επειδή έχω πάρει φωτιά, θα σας γλιτώσω και άλλη ώρα από την πολύτιμη ζωή σας. Γιατί παίζουν ξύλο, αυτή όμως λίγο πριν είχε γνωρίσει έναν τυπά, ο οποίος της την έπεσε, μετά αγκομενιαστήκανε για λίγο, αλλά μόλις έκαναν σεξ η Jennifer με αυτόν τον τύπο, μετά αυτός εξαφανίστηκε. Κλασικά η Jennifer παθαίνει το σύνδρομο «Κανείς δεν θέλει εμένα, θέλουν όλοι τη She-Hulk» και το αναλύει κιόλας αυτό εδώ σε ένα group therapy με σούπερ ήρωες που έχουν έρθει κατευθείαν από το καρναβάλι της Πάτρας. You know in high school that friend that you have that's like cooler than you are, like more attractive and athletic and they get all the attention from everyone? Hello. Αυτό που σε αυτή τη σειρά προσπαθούν να περάσουν στο θεατή ότι μια πράσινη μπρατσαρού δίμετρη είναι το απόλυτο σεξουαλικό είδωλο που θέλουν όλοι οι άντρες, πραγματικά κοντεύει να με τρελάνει. Και να πω και το άλλο επί τη ευκαιρία, η απλή Τζέν, όπως λέγεται και ξαναλέγεται σε αυτή τη σειρά, είναι και μια χαρά κούκλα, γλυκύτατη, συμπαθητικότατη, αθλητικότατη γυναίκα και δεν καταλαβαίνω γιατί η Σόνι και Ντέ πρέπει να περαστεί αυτό το μήνυμα κατωτερότητας απέναντι στην She-Hulk. Και όχι τίποτα άλλο, μπερδεύεται και ο θεατής με αυτό, γιατί στην αρχή ο χαρακτήρας της Τζέν παρουσιάζεται ως ένας δυναμικός χαρακτήρας ο οποίος δεν θέλει τη She-Hulk, δεν την έχει ανάγκη και δεν την έχει ανάγκη γιατί της αρέσει ο εαυτός της όπως είναι. Και όσο εξελίσσεται η σειρά, από δυναμικός χαρακτήρας γίνεται μια ανασφαλής τύπισσα που βλέπει την She-Hulk σαν κάτι πολύ ανώτερό της. What's this? It's from that guy over there. Και όλο αυτό το μπέρδεμα, παιδιά, εννοείται πως δεν γίνεται χωρίς λόγο. Υπάρχει λόγος που γίνεται, δυστυχώς. Και αυτός είναι η εμφάνιση του σεξουαλικού λυτρωτή της Jen. Mind if I join you? Sure. I'm wearing pants, right? Όχι, εάν ήξερα, παιδιά, ότι τα πράγματα θα έπαιρναν αυτήν την τροπή όταν είδα ξανά στο No Way Home τον Matt Murdock, δεν θα πανηγύριζα. Γιατί αυτή δεν είναι τροπή, είναι ντροπή. Excuse me for a moment. Yeah, we're all feeling this, right? It's not just me. Τι να νιώθουμε, Τζεν, την ανακατοσούρα στο στομάχι, εννοείς? Μα, ναι, όλοι την νιώθουμε. Hello? Αυτός που μιλάει στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, η Τζεν, είναι ένας πλούσιος που με τα λεφτά του μπαμπά το παίζει σούπερ ήρωας. Όπως δηλαδή είναι και το 99% των σούπερ ήρωων, μόνο που ο συγκεκριμένος είναι πολύ πιο κοντά στην πραγματικότητα από τους υπόλοιπους. Και κάποιος λέει ότι του επιτίθεται. Για να δούμε ποιος είναι αυτός και γιατί το κάνει αυτό. You need to back off. Τι φάση με το χρώμα της στολής του Daredevil, ρε παιδιά. Δώσατε όλα τα λεφτά στα CGI και βάλατε ό,τι μπογιά σας είχε μείνει. Where are you going? We're not done. Η She-Hulk πέφτει από 10 ορόφους κάτω στο έδαφος και κάτω δεν ανοίγει ούτε μια ρογμούλα να τόση δάρε, τίποτα. Ούτε ένα τρίξιμο στην κάμερα με την επαφή με το έδαφος, τίποτα, τίποτα. Δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Λεφτά για CGI από ό,τι φαίνεται δεν δώσατε. Λεφτά σε σεναριογράφους από ό,τι φαίνεται δεν δώσατε, γιατί άμα δώσατε είστε βλάκες με αυτό το πράγμα που σας δώσανε. Πού στο διάλογο δώσατε λεφτά? Η She-Hulk, η οποία είναι δικηγόρος, να το τονίσουμε αυτό, μόλις κατέστρεψε την περιουσία ενός άλλου στεχνά, επειδή ήθελε να σταματήσει τον Daredevil.
Α, τώρα τρέμει όταν πέφτει κάτω η She-Hulk. Εντάξει, παιδιά, λίγο αργά, αλλά τουλάχιστον το πρόσθεσε στο πρόγραμμά του. Χαροπάτα, δυο τη χέρια τα χτυπάει η She-Hulk, λοιπόν, παιδιά, και συνεχίζει να χαλάει περιουσία κοσμάκι μόνο και μόνο για να σταματήσει κάποιον που κυνηγάει τον στόκο πελάτη της και αποδείχτηκε το πόσο στόκος είναι πιο πριν στη δίκη που έχασε. Τέλος πάντων, μου αρέσει που ακόμη εγώ ασχολούμαι με το σενάριο. Like the gold devil. I'm Daredevil. Ωραία, παιδιά, ακούστε λίγα δευτερόλεπτα. Έπαιξε το soundtrack από τη σωστή, την καλή, την original, την πρόστιχη, την σειρά, την Daredevil από πίσω. Και έτσι λίγο φτιάξανε τα πράγματα. Λίγο, μην φανταστείτε. There are 25 goons in the building. 7 below us, 8 in the front and 10 in the hallway. Πόσο ωραία παίζει αυτό το χαρακτήρα ο Charlie Cox, παιδιά. Πόσο όμορφο, δηλαδή. Μακάρι όλα τα μακάρι του κόσμου αυτό το reboot που λένε πως θα κάνουν στο Disney Plus του Daredevil να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπές. Μακάρι, αν και από αυτά που βλέπω, αλλά ούτε δεν ξέρεις, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Right, I'm gonna sneak into the side and take out the goons in the back. Take me 15 seconds to take out each one, so... Και να σας πω ότι βλέπω πιο θετικά λίγο τα πράγματα με τη σειρά Daredevil, γιατί πρόσεξα πως εάν η σκηνοθεσία εδώ πέρα κάθε φορά που εμφανίζει τον Daredevil δεν είναι τυχαία, τότε αυτή η ψηλο cyberpunk αισθητική με τα neon φώτα που αντανακλώνται πάνω στη στολή του σε συνδυασμό με αυτό το ωραίο soundtrack που ακούγεται με ηλεκτρονικά στοιχεία. Παιδιά, για μένα ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό το χαρακτήρα. Μπράβο σας εάν το έχετε κάνει αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα, πιστεύω ταιριάζει γκάντι στον διάβολο του Hell's Kitchen. She-Hulk smash. Από αυτό το πράγμα να δω πως θα το ξεκολλήσετε στο μέλλον που δεν κολλάνε αισθητικά καθόλου μεταξύ τους. Legally speaking, we could say this is an episode of Mania. Temporary insanity is murky, but it's not a bad strategy. Ο σχεδόν αμίλητος στη δική του σειρά Daredevil τώρα εδώ όχι μόνο μιλάει, αλλά δίνει και νομικές συμβουλές εν ώρα μάχης στην Τζεν. Αυτό, παιδιά, θα πει διαφύλαξη της μυστικής ταυτότητας ενός σούπερ ήρωα. Μπράβο, σειρά! So the devil ninja guy, he's a lawyer? Ορίστε, μέχρι και ο βατραχάνθρωπος τον κατάλαβε που το μυαλό του φτάνει μέχρι εκεί. Ribbit and ribbit! Καταλάβατε για τι πράγμα μιλάμε. Και όσο εμείς μιλάμε, παιδιά, το αποτεφρωτήριο με το όνομα She-Hulk ρίχνει φρέσκα κάρβουνα στη φωτιά. Και δεν μιλάω φυσικά για το ζευγάρωμα των Τζεν και Ματ. Άντε, πες, αυτό πάει στο διάλο. Μιλάω για αυτό εδώ. Morning. Ο διάβολος του Hell's Kitchen, ο σούπερ ήρωας που συνδέθηκε όσο κανείς άλλος με το σκοτάδι, λόγω του ότι είναι τυφλός κιόλας, τώρα κυκλοφορεί μέσα στον ήλιο με τα παπούτσια στο χέρι. It's weird, you guys are still here. Τι να κάνουμε, ρε Τζεν, και εμείς για να βγει το επεισόδιο καθόμαστε, μην νομίζεις. Είχα εγώ φίλους που παράτησαν τη σειρά στο τρίτο επεισόδιο, έτσι. Δεν άντεξε η καρδιά τους, παιδιά. Γι' αυτό είπα, είχα. Oh, just like a tacked on set piece near the end of the season. Αλλά όπως θα καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, ήδη η Τζένιφερ, η πρωταγωνίστρια, έχει σκεφτεί πολύ περισσότερο για την έκβαση του σενάριου της σειράς από τους ίδιους σεναριογράφους. This year's Female Lawyer of the Year Award goes to Jennifer She-Hulk Walters. Let's go! Η Τζεν, λοιπόν, εννοείται ότι βραβεύεται όχι σαν Τζεν, αλλά σαν She-Hulk για δικηγόρος της χρονιάς, αλλά όσο βραβεύεται... Do you want to see who She-Hulk really is? This is the truth presented by Intelligentsia. Μια ομάδα τύπου Anonymous χακάρει το σύστημα εκεί πέρα της βράβευσης και αρχίζει και δείχνει κάτι πράγματα ότι... She does not deserve the power she stole from the Hulk. Oh my god, can somebody... Η She-Hulk έκλεψε τις δυνάμεις από τον Hulk και δεν τις αξίζει και... Και επειδή εννοείται για τους σεναριογράφους της σειράς, δεν φτάνει μόνο αυτό το πράγμα για να φανεί ότι είναι κακή. And she's a slut. Ρούφατο, κοτσάρανε και ένα sex tape στη φάση, έτσι για να γουστάρεις. Εν τω μεταξύ, ξέρετε ποιο είναι το αστείο, ότι τον τύπο που τον βλέπαμε τόση ώρα στη σειρά, που γνωρίστηκε με την Τζεν από το γάμο, βγήκανε, περάσανε ωραία, ερωτευτήκανε, γκομενιαστήκανε, έκανανε σεξ και μετά εξαφανίστηκε,
η σειρά δεν τον ξαναθυμάται ποτέ. Εξαφανίζεται εντελώς, ρε. Ούτε καν όταν εμφανίζεται η αλήθεια για αυτόν δεν τον ξαναεμφανίζει. Ότι είναι μέλος των Intelligentsia, τέλος πάντων, οι οποίοι τον έστειλαν εκεί για να κλέψει το αίμα της She-Hulk. Τελείωσε, σας λέω, τον ξεχνάει. Ένα χαρακτήρα σέταρε σωστά η σειρά, το έδωσε χρόνο να αναπτυχθεί λίγο, να δει στην καλή του πλευρά για να στο γυρίσει τούμπα μετά με ένα ωραίο plot twist και να γίνει ο κακός της και να τον μισήσεις όντως, και αυτόν τον εξαφανίζει από προσώπου γης. Κάτσε σου λέει, μη στραβώσει τίποτα και μας πούνε καλή σειρά. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις. Χαλάρωσε, μην το κάνεις. Και όλοι πλέον βλέπουν την She-Hulk σαν τέρας επειδή έσπασε μια οθόνη. Να ρωτιέμαι, εγώ που έχω σπάσει με το χειριστήριό μου 3 τηλεοράσεις και 2 οθόνες, πώς να με βλέπει η μάνα μου, ρε. Σιγά ρε σιγά, μια τηλεόραση έσπασε και πήγατε και την κλείσατε στο ίδιο κελί που ήταν και ο Abomination που είχε καταστρέψει όλη τη Νέα Υόρκη. We have an offer for a plea deal. Ελεύθερη αλλά με κολάρο η κυρία Τζένιφερ λοιπόν, για να μην μεταμορφωθεί ξανά σε She-Hulk, η οποία, παιδιά, Τζένιφερ, εάν δεν το γνωρίζατε, δεν είναι μόνο ξαδέλφη του Hulk, αλλά και ξαδέλφη του Δημήτρη Λαΐνη από το Έτρος Εγώ. Oh my god, I love Elaine. Okay, what do you got for me? So finding the identity of... Is this a crossover episode? Όχι, 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 όχι. Κλείστε από το φροντίρο τώρα! I've been looking into the platform and it is owned by several shell companies that are operating outside of US jurisdiction. Η Jennifer λοιπόν προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για το ποιος κρύβεται πίσω από την Intelligentsia, αυτή την οργάνωση που είναι κατά τη She-Hulk, και βρίσκεται στο ησυχαστήριο του Blonsky για έναν άσχετο λόγο. Βέβαια, σε αυτό το σημείο θα αποκαλυφθεί και η μεγάλη αλήθεια, κυρίες και κύριοι, το μεγάλο plot twist. I hear your group has all been making amazing progress. Every single person seizing their goal, am I right? Ρε παιδιά, εδώ Abomination δεν είναι σαν ένα μεγάλο καρπούζι που κάποιος του ζωγράφισε πάνω μια φατσούλα και του κόλλησε και δυο αυτιά δράκου. Τι αποτύλες με αυτό, ρε, δεν τρέπεστε. Εμίλ? Τζένιφερ. Έχουμε και λέμε λοιπόν. Πρώτον σε αγαπάω. Όχι, όχι, συγγνώμη, παρασύρθηκα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Blonsky τελικά μετατρέπεται σε Abomination για κάτι διαλέξεις, λέει. Μας νοιάζει? Όχι! Ευχαριστώ. Ο Τόλ, τον οποίο τον έχουμε δει το πολύ για 2 λεπτά στη σειρά και πολύ λέω. Well, I hired him to seduce you and steal your blood. Είναι τελικά ο αρχηγός της οργάνωσης Intelligentsia, ο Hulking. Μας νοιάζει? Όχι! Ευχαριστώ. Μήπως ότι έβαλε να κλέψουν το αίμα της Jennifer για να γίνει και αυτός Hulk? Όχι! Ωραία! This can't possibly be where the season was going. Βασικά, Τζένιφερ, για ποια εξέλιξη ακριβώς μιλάς? Εδώ δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, απλά γίνονται ρούκου πράγματα για τα οποία πράγματα δεν νοιάζεται κανένας. Να δες! Έσκασε ο πραγματικός Hulk, νοιάζει κανέναν? Όχι! Είδες! Surprise, losers. Μας νοιάζει! Όχι! Αυτό ήταν πολύ γρήγορο. This is a mess. None of these storylines make any sense. Is this working for you? Α, όχι, 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 σειρά, όχι. Ξέρω που το πας. Δεν θα την γλιτώσεις έτσι. All right. Το She-Hulk πρωτοπορεί, κυρίες και κύριοι! Εκτός από τον 4ο τοίχο, σπάει και τον 5ο και τον 6ο και τον 7ο. Με άλλα λόγια, σπάει περισσότερους τοίχους και από την Titania. This is the story that Kevin wants. Okay, then I want to talk to Kevin. Πάει να ζητήσει το λόγο από τον Kevin, παιδιά, η She-Hulk. Τον Kevin, όχι τον Kevin, Kevin. Τον K-E-V-I-N. Θα καταλάβετε. Hello, Jennifer. Kevin? Ναι, ρε παιδιά, φυσικά και αυτός είναι ο Kevin. Τώρα ναι, δικαιολογείται πως το σενάριο αυτής της σειράς πέρασε από τον έλεγχο. Ναι, τώρα είναι λογικό. But you must first transform back to Jennifer. You are very expensive. Ας δικαιολογήσουμε το σκατένιο CGI με χιούμορ. But wait until the camera is off you. The visual effects team has moved on to another project. Ρε, τον τρελιάρι τον Kevin, πώς θα λέει, ε! Απίστευτος! I possess the most advanced entertainment algorithm in the world and it produces near perfect products. Σταμάτα, Kevin, σταμάτα! Θα πάθω τίποτα, μιλάω! Όπως η σειρά She-Hulk, παιδιά! Ένα σχεδόν τέλειο project. The
Marvel Cinematic Universe is known for its big spectacles and high-stakes plot lines. Ναι, φημιζόταν γι' αυτό μέχρι το Phase 3. Από εκεί και πέρα φημίζεται κυρίως για τα κακά CGI και για τα σενάρια βγαλμένα από tutorial σεναριογραφίας. It's often said that Marvel movies all end the same way. Wow, παιδιά, πρωτοπορία! Μιλάμε, τρολάρουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό γιατί είμαστε πολύ προχώ. What can we not do? Todd gets Hulk powers? Like, the powers aren't the villain, he is. Ναι, εντάξει, καλά, αυτά δεν περνάνε πλέον. Είπα εγώ ποιος είναι ο πραγματικός κακός της σειράς, παιδιά. Δεν είναι ούτε αυτός, ούτε δυνάμεις, ούτε κανένας άλλος. Είναι το ανδρικό φύλλο. Και είναι εντελώς ξεκάθαρο ότι το ανδρικό φύλλο είναι ο κακός της σειράς μας, γιατί μία κακιά γυναίκα έχουν βάλει μέσα και την περνάνε εντελώς ξόφαλτσα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε, καμία από τις εγκληματικές πράξεις της Titania δεν έχει κάποια συνέπεια. Καμία! Ακόμη και εδώ στο τέλος της σειράς θα δείτε ότι είναι ελεύθερη, δεν την ενοχλεί κανένας. And Bruce swooping down from literal outer space to save the day in my story. Ναι μωρέ, συμφωνώ, και ο Hulk δρόμο. Μπας και γλιτώσει. And Abomination. Ναι, ναι, και ο Abomination να βγει, αφού δεν είναι και εποχή του. Καρπούς για τον Οκτώβριο, πού ακούστηκε μωρέ. Oh, would not mind seeing Daredevil again. Όχι, όχι, Kevin, μην τις κάνεις τη χάρη. Άστο να πάει στο διάλογο, να βγει δική του σειρά να τελειώνουμε. I do have some thoughts about the direction of season 2. Τι, θα βγει και δεύτερη σεζόν. Α, παιδιά, ένας να κάνει ένα reset στον Kevin. Now get back to the show. See you on the big screen. Τι? Really? No. Oh, whatever, Kevin. Τι έγινε, σήκω. Ωχ, Παναγία μου. Της είπε, λέει, ότι η She-Hulk θα εμφανιστεί στη μεγάλη οθόνη. Α, όχι, όχι, τελικά της είπε όχι, αλλά μάλλον θα εμφανιστεί. Τι? Έλα, μωρέ. Τι να κάνω. Α, ο Daredevil. Πούτος. Νάτος. Όχι πάλι, έλα, σήκω, τελειώνει. Πόσο για ακόμα. Whole council here. Welcome to my life. Hey everyone. Oh! Ορίστε, είδες, όλα καλά, όλα ωραία. Τρώνε, διασκεδάζουν μια χαρά. Α, πού είσαι ρε Χάρκ τρελέ. Δες το ρε, στην πέρα με το πουκαμισάκι του Exotic. I have someone here that I'd like you all to meet. This is my son, Scar. Ξορκισμένος τον απήγαλο! Ξορκισμένος τον απήγαλο! Στα όριστα κραβουλιά! Στα όριστα κραβουλιά! Τι είναι αυτό ρε! The difficult diva of law herself. Τελείωσε! Πάμε ρε μετάλλα! Λοιπόν, άκου λίγο εσύ που είσαι υπεύθυνος ή υπεύθυνη για αυτό το πρωτοποριακό τέλος της σειράς. Όταν αυτό που έχεις φτιάξει είναι μια κουράδα, με το να το παραδεχτείς στο τέλος δεν αλλάζει το γεγονός ότι όντως έχεις φτιάξει μια κουράδα. Δεν με ενδιαφέρει το πώς είναι η She-Hulk στα κόμικ, όπως και δεν με ενδιέφερε ποτέ και για κανέναν χαρακτήρα που έρχεται σε live action μεταφορά στην μεγάλη οθόνη ή στη μικρή οθόνη σε αυτή την περίπτωση, το πώς είναι στα κόμικ. Αυτό εδώ το project είναι για γέλια. Μάλλον ούτε να γελάς δεν μπορείς. Είναι για κλάματα. Γιατί για να αποδομήσεις το ίδιο σου το είδος, πρέπει πρώτα να ξέρεις πώς γίνεται σωστά. Όπως παραδείγματος χάρη κάνει η ταινία Scream. Όταν δεν ξέρεις να κάνεις ούτε τα βασικά, τότε το καλύτερο που έχεις να κάνεις με την κουράδα που έφτιαξες είναι όχι να τη σατηρίζεις, αλλά να τραβήξεις το καζανάκι. Και εφόσον δεν το τραβήξατε εσείς, το τραβάω εγώ. Τελ. Προσπάθησα πραγματικά πάρα πολύ να αντλήσω έστω ρε παιδί μου κάτι θετικό για να έχω να πω και σε αυτό το βίντεο από τη συγκεκριμένη σειρά. Και όντως παιδιά υπάρχει, γιατί πλέον η σειρά She-Hulk είναι το ζωντανό παράδειγμα του πώς να μην κάνεις μια σειρά γενικά, όχι μόνο της Marvel. Αυτός λοιπόν που τόση ώρα νευρίαζε και σας διασκέδασε ήταν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις. Και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα βίντεο από τα επόμενα που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο, να βλέπετε ταινίες και σειρές, όχι το She-Hulk, και να περνάτε όμορφα.